Δεύτερη αναβολή αυτή τη φορά επαόριστο στην εκδίκαση της υπόθεσης του διπλού φωνικού στα Ανόγια τον Μάιο του 2020, αποφάσισε αργά το μεσημερί το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων. Το δικαστήριο αναβλήθηκε αορίστος λόγω ωραρίου. Το μεικτό ορκωτό εφετείο δεν έγινε σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι η πρωτοβάθμια απόφαση, η οποία δικαίωσε νομικά και ηθικά την οικογένεια Ξυλούρη, θεωρούμε ότι θα καταφέρουμε να πείσουμε και το δεύτερο βάθμιο δικαστήριο ότι τα πράγματα έχουν έτσι και να υπάρξει μια ηθική αλλά και νομική δικαίωση και σε δεύτερο βαθμό. Η μητέρα του 32χρονου Γιώργου Ξυλούρη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή από το όπλο του γιου του Λευτέρη Καλομήρη Μανώλη, αποχώρησε υποβασταζόμενη από τα δικαστήρια Χανίων, ενώ στη διάρκεια της πολύωρης αναμονής της οικογένειας ξεσπούσε για το χαμό του παιδιού της. Παιδί μου δουλειά! Παιδί μου καταφρόνιο! Παιδί μου αδικιά! Παιδί μου! Ο κατηγορούμενος Μανώλης Καλομήρης, γιος του δολοφονημένου Λευτέρη Καλομήρη, οδηγήθηκε υπό δρακόντια αστυνομικά μέτρα στο δικαστικό Μέγαρο. Στο πρωτόδικο δικαστήριο που έγινε στα Χανιά τον Απρίλιο του 2021, μετά από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκησε 4 ημέρες, ο Μανώλης Καλομήρης κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τη δολοφονία του 32χρονου Γιώργου Ξυλούρη. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 7 χρόνια για οπλοχρησία, οπλοφορία και οπλοκατοχή. Αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρει μόνο η αναγνώριση των ελαφρυντικών. Είναι η απόδειξη της ουσιαστικής αλήθειας, η αποκατάσταση ηθικά των πραγμάτων και των αντικειμενικών δεδομένων, τα οποία δεν ανεδείχθησαν και αξιολογήθηκαν εσφαλμένα από το πρωτόδικο δικαστήριο. Προφανώς και θα πρέπει να ξανατεθεί εξ αρχής και στην πραγματική της βάση η υπόθεση αυτή. Πρωτόδικα, ο κατηγορούμενος είχε πει πως δεν μετάνιωσε για την πράξη του και πως αν γυρνούσε το χρόνο πίσω θα έπρατε τα ίδια.